Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι και έχουμε κάποιες αλλαγές στα κόκκινα δάνεια. Έχουμε το νόμο Κατσέλη Σταθάκη, όπου αν δεν κάνω λάθος μέχρι τέλος του έτους και μία συμφωνία μεταξύ κυριών κυβέρνησης και τραπεζών. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος ουσιαστικά που να προστατεύει τους δανειολήπτες και την πρώτη κατοικία και έχουμε τον εξοδικαστικό και μία πολύ γενναία απόφαση για το ελβετικό φράγκο. Λοιπόν, θα μας τα πει η κυρία Τσιπτσέ όλα αυτά, δικηγόρος, Σοφία Τσιπτσέ, να κάνω το διαχωρισμό. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Και θα θέλαμε λίγο να ξεκινήσουμε από τα κόκκινα δάνεια, διότι είναι αρκετοί τηλεθεατές οι οποίοι ρωτούν το εξής. Μπορεί η τράπεζα από μόνη της να μεταβιβάσει το δάνειο σε κάποιο ξένο φαντ και από εκεί και πέρα να υπάρχει η όχληση από το ξένο φαντ χωρίς ο ίδιος όμως να έχει συμφωνήσει σε κάτι, κυρία Τσιπτσέ? Ναι, είναι η πρόσφατη αλλαγή που έχει ανακοινωθεί, ότι από εδώ και πέρα οι τράπεζες θα μπορούν να μεταβιβάζουν σε φαντ τις οφειλές, τις ληξιπρόθεσμες, εφόσον αυτές υπάρχουν, χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούμενη ανακοίνωση και προειδοποίηση του οφειλέτη. Αυτό βέβαια πάει κόντρα στο νόμο του πρόσφατο για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά παρόλα αυτά έχει αποφασιστεί, οπότε ο νόμος υπερτερεί και αυτό θα ισχύει. Βέβαια, το αν η οφειλή αλλάξει και ο πιστωτής πια δεν λέγεται τράπεζα, αλλά λέγεται φαντ, αυτό είναι το λιγότερο που θα πρέπει να ενδιαφέρει τον υπερχρεωμένο φιλέτη. Γιατί ο ίδιος την ίδια κατάσταση έχει να αντιμετωπίζει, είτε όταν έχει απέναντί του τη τράπεζα, είτε όταν έχει απέναντί του το φαντ. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, όταν έχει απέναντί του το φαντ, μπορεί να γίνουν πολύ πιο γενναίες αποφάσεις κουρέματος, γιατί η τράπεζα, από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει πολλά περιθώρια διαπραγμάτευσης. Το έχει αποδείξει εξάλλου από την προηγούμενη και μέχρι τώρα τακτική της. Έχει κατάσταση, δεν μπορούμε να μιλάμε για γενναία κουρέματα δανείων από πλευράς τραπεζών. Δηλαδή, η ίδια να κάνει το ξεσκαρτάρισμα, ποιος οφειλέτης μπορεί πραγματικά να δώσει και ποιος όχι. Και αναλόγως να κάνει η ίδια την πρόταση, διότι φαντάζομαι θα θέλει να κρατήσει και μετέπειτα τον πελάτη της για οτιδήποτε συμβεί, παρά να το χάσει δίνοντας το δικό του δάνειο σε κάποιο ξένο φαντ. Μπορούμε να μιλάμε, αλλά στην πράξη δεν γίνεται. Δυστυχώς το έχουμε δει αυτό. Οι τράπεζες δεν έχουν βάλει νερό στο κρασί τους και αυτό το βλέπουμε γιατί υπάρχουν νομοθετικά εργαλεία για να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, που είναι το ιδιωτικό χρέος, το οποίο έχει ξεπεράσει ακόμα και το δημόσιο χρέος. Δηλαδή το πρόβλημα είναι τεράστιο. Και ανάγεται πλέον σε κοινωνικό. Δεν είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κάθε νοικοκυριό ή κάθε επιχειρηματία. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη με καμία κυβέρνηση. Όχι με αυτήν, ούτε με την επόμενη, ούτε με τη μεθεπόμενη, αν δεν λυθεί το θέμα με τα κόκκινα δάνεια. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά νομοθετικά εργαλεία, τα οποία έχουν τα καλά του σημεία και τα κακά του σημεία, όπως κάθε νομοθετικό εργαλείο. Και παρόλα αυτά, παρόλο που υπάρχουν πολλά νομοθετικά εργαλεία, η κατάσταση παραμένει σχεδόν στάσιμη. Τι θετικό υπάρχει, κυρία Τσιπτσέ, για έναν δανειολήπτη, ο οποίος θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί το νόμο, όχι στο 100% του, διότι ο καθένας έχει τα δικά του έσοδα, έχει τη δική του οικογένεια, όλα αυτά εμπίπτουν στο νόμο. Αλλά τι θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί έτσι ώστε να τύχει καλύτερης μεταχείρισης και να μην κουρευτεί έστω το δάνειο, αλλά ίσως να μιλάμε για ρύθμιση, επιμήκυνση και πάει λέγοντας. Καταρχήν να μιλήσουμε με τα υπάρχοντα νομοθετικά εργαλεία και να τα πάρουμε ένα-ένα και να τα αναλύσουμε. Έχουμε το νόμο Κατσέλη, έτσι, που ο νόμος Κατσέλη αφορά στα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή όσα πρόσωπα δεν έχουν πτωχευτική ιδιότητα. Ένας επιχειρηματίας λοιπόν δεν μπορεί, που έχει πτωχευτική ιδιότητα, δεν μπορεί να ενταχθεί στο νομικό πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη έχει ξεκινήσει να ισχύει το 2010 και έχει ήδη σώσει πάρα πολλά νοικοκυριά. Έχουν γίνει ομολογιακές αποφάσεις οι οποίες είναι αρκετά γενναίες. Έχουν απορριφθεί βέβαια άλλες. Ξέρετε ότι σε κάθε δικαστήριο δεν μπορούμε να προλογίσουμε και να ξέρουμε το αποτέλεσμα από πριν. Είναι ένα δικαστήριο. Η δικαστική απόφαση δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από πριν ποια είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και αν δεν μας αρέσει η απόφαση ή αν δεν είναι συμφέρουσα προς τον οφειλέτη, μπορεί να ασκηθεί έφεση και να διεκδικήσει στο εφετείο μετά μια πιο συμφέρουσα ρύθμιση. Και μάλιστα ο νόμος Κατσέλη έχει περάσει από 1000 στάδια
μεταξέλιξης. Βρισκόμαστε σε ένα ακόμα στάδιο, έχει δηλαδή ήδη κάποιες αλλαγές έχουν συμφωνηθεί με την Τρόικα, όπως η άρση του τραπεζικού απορρίτου για όσους θέλουν να ενταχθούν ή έχουν ήδη ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη σε βάθος πενταετίας και πίσω, άρση τραπεζικού απορρίτου, γιατί είναι λογικό, δεν μπορεί να ζητάει κάποιος να διακανονιστεί και να ρυθμιστεί το δάνειό του και να κουρευτεί και να διαθέτει λογαριασμό στη Γερμανία, στην Ελβετία. Έτσι, ή να έχει μεταβιβάσει άλλα περιουσιακά του στοιχεία σε πρόσωπα πρώτου βαθμού. Κυρία Τσιπτσέ, πριν προχωρήσετε, γιατί υπάρχει ερώτηση τηλεθεατή. Έχει γίνει το δικαστήριό του με βάση τον νόμο Κατσέλη το Μάιο και περιμένουν την απόφαση. Απλά αργεί, του είπαν έως και 6 μήνες. Ωστόσο, η τράπεζα έχει στείλει χαρτί ότι το έχει δώσει σε ένα ξένο φαν. Όχι, ισχύει κάτι τέτοιο εφόσον αναμένεται δικαστική αν έχει απόφαση. Βγει, και αν θέλετε ρωτάτε και τον τηλεθεατή αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνει έτσι μια διάδραση. Αν έχει βγει προσωρινή διαταγή η οποία απαγορεύει την αλλαγή της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας του και της νομικής φύσης της απέτησης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης, απαγορεύεται. Και αυτό, αν το έχει κάνει η τράπεζα, είναι επιλείψιμο, φαντάζομαι. Επιλείψιμο και μπορεί, έχει και τις νόμιμες συνέπειες. Απαγορεύεται η τράπεζα να μεταβιβάσει την απέτηση σε φαντ, γιατί αλλάζει η νομική φύση της απέτησης. Όπως αντίστοιχα, απαγορεύεται στα δάνεια του, με εγγύηση ελληνικού δημοσίου, που είναι κυρίως στα δάνεια παλινοστούντων, απαγορεύεται η τράπεζα να μεταβιβάσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στο ελληνικό δημόσιο μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση δικαστηρίου. Ωραία, να συνεχίσουμε. Ωραία. Πέρα από την άρση του τραπεζικού απορρίτου, έχουν γίνει και άλλες αλλαγές. Ο οφειλέτης, αν καθυστερήσει τρεις δόσεις από αυτές που έχει οριστεί από το δικαστήριο, είτε προσωρινά είτε από το οριστικό δικαστήριο, τότε τίθεται εκτός προστασίας του νόμου. Γίνεται δηλαδή λίγο πιο αυστηρός. Βέβαια, αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζει, πρέπει να μας ευχαριστεί εντός εισαγωγικών, γιατί ο πιο αυστηρός νόμος γίνεται πιο σαφής και πιο ορισμένος. Έτσι. Θα υπάρχει υπό προϋποθέσεις επιδότηση του ελληνικού δημοσίου για αποπληρωμή των δόσεων και έχει μάλιστα εγκριθεί στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης και κονδύλιο 50.000 ευρώ για το σκοπό αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ελληνικό δημόσιο να επιδοτεί τις δόσεις που θα οριστούν από το δικαστήριο. Είναι μεγάλη λάθος. Μέχρι πόσες δόσεις, αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Είχε θεσμοθετηθεί και από την προηγούμενη αλλαγή που έγινε νόμο Σταθάκη από το 2015. Ήταν στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του νόμου, όμως στην ουσία ποτέ δεν έγινε πράξη. Τώρα πλέον ευελπιστούμε να γίνει πράξη γιατί έχει εγκριθεί ήδη και ο προϋπολογισμός. Μία από τις άλλες αλλαγές είναι ότι αν ο εγγυητής ρυθμίσει το δάνειό του, τότε υπό προϋποθέσεις αυτή η ρύθμιση θα ισχύει και για τον πρωτοφυλέτη. Γιατί από όσο γνωρίζουμε, και είναι γνωστό της ΠΑΣΗ, ότι αν υπάρχει εγγυητής και πρωτοφυλέτης και υπάρχει ένα δάνειο 100.000 ευρώ, ενέχεται και ο πρωτοφυλέτης για 100.000 ευρώ και ο εγγυητής για 100.000 ευρώ. Όλοι οφείλει βαραίνει. Οπότε μέχρι τώρα έπρεπε να κάνουν και οι δύο ξεχωριστές διαδικασίες. Τώρα, αν κάνει μόνο ο εγγυητής, αυτή η ρύθμιση υπό προϋποθέσεις θα δεσμεύει και τον πρωτοφυλέτη. Κυρία Τζιπτζή, η αλήθεια είναι πως τα περασμένα χρόνια όπου το χρήμα έρεε άφθονο, εγγυητές μπαίνανε μέχρι και πρόσωπα του φιλικού περιβάλλοντος. Φτάσαμε όμως στο σημείο να κυνηγούνται αυτά τα πρόσωπα, έχοντας όλες τις επιπτώσεις όταν κάποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο δάνειό του. Ο νόμος, φαντάζομαι, ισχύει κανονικότατα και είναι αυτό που είπατε τώρα, ότι δηλαδή από τη στιγμή που έχουν μπει υπογραφές έχει τελειώσει και βαρύνουν και τον εγγυητή. Έτσι, δυστυχώς ήρθαμε εν έτη 2018 να καταλάβουμε και να κατονοήσουμε με τον πιο δύσκολο τρόπο τι σημαίνει εγγυητής. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα επόμενα, έχει γίνει το πρώτο δικαστήριο και η απόφαση είναι αρνητική. Έχει γίνει το δεύτερο δικαστήριο και πάλι η απόφαση είναι αρνητική. Άρα δεν υπάρχει προσωρινή διαταγή δηλαδή που να τον καλύπτει. Πριν γίνει το δεύτερο, έστειλαν κάποιο χαρτί ότι θα το στείλουν το δάνειο σε ξένο φαντ. Εξοδικαστικά μπορεί να το πάει. Δεν ενδιαφέρει δηλαδή την κυρία να πάει.